στόμα το κρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε Μάκαρη, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου, Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσοστόμ, εύχομαι και σε εσάς και στους συνεργάτες, στους οικογενείς σας, σε όλους τους υποστηρικτές του Δημοτικού Συνδυασμού σας, καλή και ευλογημένη χρονιά, υγεία, ευτυχία, κάθε καλό στα σπίτια και στις οικογένειές σας. Να είστε καλά. Να δώσουμε το λόγο για ευχές στον Αντιπεριφερειάρχη. Πανοσιολογιότατε, κύριε Επικεφαλής του Συνδυασμού Ανοιχτός Δήμος, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, κύριοι εκλεγμένοι στη Δημοτική Κοινότητα αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση πρώτη και δεύτερη βαθμού, κυρίες και κύριοι, θέλω και εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, να είναι ένα δημιουργικό και γόνιμο έτος για τον Δήμο και τους πολίτες και τους συμπολίτες μας. Είμαι βέβαιος ότι ο επικεφαλής, ο γιατρός μας, ο Μανώλης ο Μάκαρης, έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει καλές ιδέες και ελπίζω με τις προτάσεις του να συμβάλλει καθοριστικά στη λήψη καλύτερων αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ των Δημοτών. Εύχομαι σε εσάς και στα μέλη του συνδυασμού σας καλή χρονιά και καλούς αυτοδιοικητικούς αγώνες επ' αγαθό των συνδημοτών μας και των συμπολιτών μας. Να είστε καλά. Από την μείζων μειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου, την κυρία Κούζα. Πανοσιολογιότατε, κύριε Μάκαρη, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, εκλεκτοί παρευρισκόμενοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία και οικογενειακή ευτυχία σε όλους. Εύχομαι για την πατρίδα μας να κινηθούμε σε δρόμους ειρήνης και προόδου και για τα αυτοδιοικητικά μας θέματα να κινηθούμε με τον καλύτερο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα αιτήματα των πολιτών. Πιστεύω ότι με την πολύχρονη, γιατί είναι η δεύτερη θητεία, εμπειρία σας θα βοηθήσετε ουσιαστικά τον Δήμο Καλαμάτας, άλλωστε η απλή αναλογική μέσω των διαδικασιών τις οποίες έχει φέρει, έχει αλλάξει τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στην αυτοδιοίκηση, πρέπει να μπορούμε να συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι στον τόπο. Αυτό είναι το βασικό. Πιστεύω ότι στο Δήμο Καλαμάτας θα το πετύχετε με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί στην αρχή να έχουν υπάρξει κάποια ζητήματα, πιστεύω όμως ότι αν δεν υπήρχε και η παρέμβαση της πολιτείας όπου να άλλαζε και κάποια δεδομένα στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όλοι θα είχαμε ενστερνιστεί ότι πρέπει να συνεργαστούμε, να βρούμε τις λύσεις και να είμαστε απόλυτα χρήσιμοι στον τόπο μας. Καλή χρονιά σε όλους και με υγεία και πραγματικά με πρόοδο και ευημερία. Ευχαριστώ. Από την Περιφερειακή Παράταξη, Πελοπόννησος Οικολογική, η κυρία Λεπρεβούλου. Καλησπέρα σε όλους, πανοσιολογιότατε, Μανώλη, Δημοτική Σύμβουλη, Περιφερειακή Σύμβουλη, φίλες και φίλοι όλοι που είμαστε εδώ σήμερα, θέλω να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά, με υγεία, με ειρήνη, γιατί βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, και περισσότερο οικολογική και πράσινη κατεύθυνση. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι σίγουρο ότι θα την καταφέρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
Όσο για το δημοτικό, είμαι σίγουρη ότι και εκεί θα το καταφέρετε, κύριε Μάκαρη, να πάρει τόσο τόπος μια διαφορετική πράσινη και οικολογική ανάπτυξη. Καλή χρονιά λοιπόν να έχουμε, καλές συνεργασίες, γιατί συνεργασία είναι το α και το ω για να πάμε μπροστά. Και σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα, μάλλον όλα τα καλύτερα, σε όλους σας. Και κάτι ακόμα που το λέω πάντα, οι ευχές για την καλή χρονιά τις δίνω πάντα μέσα από την καρδιά μου. Και δεν προσφέρονται ούτε για πολιτική ούτε για τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μαζί μας και η Μαρία Υπεργινάδη από τους νέους δρόμους. Μαρία, θέλεις να κάνεις κάποιες ευχές? Είναι και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας. Μαρία, το λέω σαν. Καλή χρονιά σε όλους, να είστε όλοι καλά μαζί με τις οικογένειές σας. Καλή αυτοδιοικητική χρονιά σε όλους. Να είστε καλά κύριε Μάκαρη, τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Το πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Λύρα. Καλησπέρα σας, παρουσιολογιώσατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητέ Μανώλη, κύριε Επικεφαλής, αγαπητοί αυτοδιοικητικοί, περιφερειακοί, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, εκ μέρους της κοινότητας Καλαμάτας, θέλουμε να εκφράσουμε τις καλύτερες ευχές μας στο συνδυασμό Ανοιχτό Δήμο, που επικεφαλής είναι ο αγαπητός μας γιατρός, ο κύριος Μάκαρης, σκεπτόμενοι ταυτόχρονα ότι η υπόθεση της συνεργασίας δεν είναι ένα αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας, αλλά όπως αντιλαμβάνεται καλύτερα από όλους μας ο γιατρός, το αποτέλεσμα μιας ψυχικής κατάστασης. Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε διατεθειμένοι, έτοιμοι, σε κάθε ευκαιρία για το κοινό καλό, για το καλό της πόλης μας, της αγαπημένης μας πόλης, να συνεργαστούμε, να συνεννοηθούμε με συνένεση, με σύμπνοια και με διαφορές. Αποδεκτές και αυτές. Είναι αλήθεια το ότι εμείς ως κοινότητα Καλαμάτας προεκλογικά είχαμε αυτό το προνόμιο της συνεργασίας, η οποία επιβραβεύτηκε μετεκλογικά από όλους τους δημοτικούς συνδυασμούς και γι' αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε τα πράγματα λίγο πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι από μέσα μας. Θα βγει. Λίγο δύσκολα στην αρχή, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, αλλά με προσπάθεια και ένα βήμα πίσω το εγώ μας, πιο πολλά μπροστά το εμείς μας, θα τα καταφέρουμε. Καλή χρονιά με υγεία και κάθε καλό σε όλους.